Θα γυρίσουμε όμως σελίδα, θα μείνουμε λίγο σε αυτό το κομμάτι του τουρισμού και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών του Δήμου Κομοτηνής, τον κύριο Δημήτρη Πολιτιάδη. Καλημέρα κύριε Πολιτιάδη. Καλημέρα κύριε Αμπατζή, σε εσάς και στους ακροατές. Κύριε Πολιτιάδη, πραγματοποιήθηκε η δημοπρασία για τις θέσεις στην παραλία, στην Αρρωγή και στη Μέση, τόσο για τις ξαπλώστρες, όσο επίσης και για τις καντίνες. Ποια είναι η εικόνα που έχουμε? Η εικόνα που έχουμε είναι η εξής. Την Τρίτη πράγματι έγινε η δημοπρασία, ολοκληρώθηκε. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ γρήγορα να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία μετά τον διαγωνισμό με το πρακτικό και όλα τα άλλα τα οποία χρειάζονται. Σήμερα το μεσημέρι στις 12.30 ώρα, μέσα σε λίγο, περνάει από την Οικονομική Επιτροπή κατοκύρωση του διαγωνισμού, ούτως ώστε να είμαστε έτοιμοι. Είναι αυτό που έλεγα ότι θα προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο στην προηγούμενη σας εκπομπή που είχαμε μιλήσει για αυτό το θέμα, να είμαστε όσο μπορούμε πιο γρήγορα. Στις 12.30 ώρα λοιπόν σήμερα θα συνέλθει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, θα εγκρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, ούτως ώστε να καλέσουμε τους αναδόχους να φέρουν όλα αυτά τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζονται. Ήδη έχουμε κάνει και πάνω σε αυτό το θέμα μία προεργασία, τουλάχιστον να μπορούμε την άλλη εβδομάδα μέχρι την άλλη, το άλλο Σαββατοκύριακο, να είναι εγκατεστημένοι όλοι στην παραλία και να παρέχουν υπηρεσίες. Είστε ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα? Να σας πω κάτι. Τα αποτελέσματα δεν ήταν τα ίδια όπως ήταν άλλες χρονιές. Δηλαδή δεν υπήρχε ενδιαφέρον. Γιατί είχαμε μόνο για κάθε θέση έναν ενδιαφερόμενο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι έχει επηρεαστεί πάρα πολύ ο κόσμος από όλη αυτή τη γενικότερη κατάσταση που υπάρχει και βέβαια αν το συνδυάσουμε με ένα χθεσινό διαγωνισμό για τα διαμερίσματα αυτά τα οποία νοικιάζουμε στον Αιγιαλό, στην Αρρωγή μάλλον, Αιγιαλό είναι τα μπαράκια στον Αιγιαλό, εκεί λοιπόν θα δείτε ότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ επηρεασμένος από αυτή την κατάσταση με τον κορονοϊό. Στη μία περίπτωση δεν είχαμε ζήτηση, στην άλλη περίπτωση όμως είχαμε ζήτηση, γιατί κάποιοι ξέρουν ότι δεν θα κάνουν διακοπές φέτος και πρέπει να βρουν μία εναλλακτική λύση. Βέβαια, αν έχετε χρόνο θα σας μιλήσω και γι' αυτό, για τα τρία διαμερίσματα που εκμισθώσαμε. Σαφώς, έχει ενδιαφέρον να μιλήσουμε πρώτα για τις τιμές. Ναι, κύριε Πολιτιάδη, επειδή ήταν πλειοδοτικός ο διαγωνισμός, μείναμε στην ουσία στην τιμή εκκίνηση, στην περίπτωση της... Ακριβώς. Ναι. Για τις ξαπλώστρες, για τις καντίνες, αλλά και για τα θαλάσσια μέσα αναψυχής, δεν υπήρξε κάτι παραπάνω, υπήρχε μόνο ένας ενδιαφερόμενος για κάθε θέση, οπότε στην ουσία αυτά εκμισθώθηκαν με τις τιμές εκκίνησης. Αυτό είναι. Αν θέλετε να σας πω και το ποσό, δηλαδή περίπου είναι στις 21.000 για τις ομπρέλες, 6.756 για τις καντίνες και 3.300 ευρώ για τα θαλάσσια μέσα. Αυτό είναι βέβαια το ποσό, τα ποσά που σας είπα, για τρία χρόνια. Έτσι. Αλλά το 1 τρίτο από το ποσό αυτό που αντιστοιχεί στο 2020, για φέτος δηλαδή λόγω κορονοϊού, θα υπάρξει μία έκπτωση της τάξης του 60%. Άρα κατεβαίνουμε περίπου γύρω στα 18.000 περίπου εκεί. Λογικό. Για την τριετία. Λογικό. Πείτε μας και για τα διαμέρισματα, κύριε Πολιτιάδη. Ναι. Και ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να σας ενημερώσω και εσάς αλλά και τους συγκρατές σας. Εχθές λοιπόν έγινε ο νέος διαγωνισμός, ο επαναληπτικός διαγωνισμός για τρία διαμερίσματα, για τρία παγκαλώδους, τα οποία βρίσκονται στην ακτή Φαναρίου. Αυτά έμεινε αδιάθετα, παρόλο που υπήρξε ανάδοχο στη δημοπρασία την πρώτη που έγινε, πριν όμως δεν ήρθαν στο Δήμο να υπογράψουν σχετικές συμβάσεις και ως εκ τούτου και σύμφωνα με τη διακήρυξη έγινε η εκ νέου δημοπράτηση αυτών των τριών διαμερισμάτων. Τα τρία λοιπόν διαμερίσματα αυτά, το ένα ήταν στην πρώτη κατηγορία και τα δύο ήταν στην δεύτερη κατηγορία. Εκεί λοιπόν αντιστρόφως ανάλογα με το ενδιαφέρον που υπήρχε για τις ξαπλώστες, για τα μπαράκια, ας το πω έτσι απλά, εκεί λοιπόν υπήρξε ενδιαφέρον και μάλιστα οι τιμές μπορώ να πω ότι ήταν παραπάνω από κάθε άλλη φορά. Δηλαδή, ενώ στο διαμέρισμα το οποίο είναι στην πρώτη κατηγορία, και όταν λέω πρώτη κατηγορία είναι αυτό το οποίο είναι μπροστά και βλέπει τη θάλασσα,
Από 2.250 που ήταν η τιμή αρχική, φτάσαμε στα 3.800. Στα δύο άλλα, τα οποία ήταν β' κατηγορίας, από 1.900 ευρώ φτάσαμε στα 2.710 για το ένα και στα 3.250 για το άλλο. Εδώ λοιπόν θέλω να πω ότι υπήρχαν γύρω στα 9 με 10 άτομα ενδιαφερόμενοι και βέβαια οι τιμές ανεβήκαν γιατί υπήρξε πάνω από ένα άτομο το οποίο ενδιαφερόταν για κάθε διαμέρισμα. Είναι αυτό που είπα στην αρχή, ότι ο κόσμος πλέον προσαρμόζεται στις συνθήκες σημερινές λόγω κορονοϊού και για μένα τα διαμερίσματα, επειδή μάλλον φοβάται να ταξιδέψει, δεν έχω κάτι δίπλα για να μπορώ να πάω, ενώ στα μπαράκια υπήρξε προβληματισμός από αυτούς οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν, να δημιουργήσουν επιχειρήσεις, λόγω του κορονοϊού ότι ίσως δεν έχουν κίνηση και ως εκ τούτου οι τιμές μείνανε στα αρχικά επίπεδα. Ο νόμος της αγοράς και της ζήτησης είναι το λογικό. Ακριβώς. Ήθελα αυτό να πω έτσι. Ακριβώς. Είναι ακριβώς. Και βέβαια ο νόμος της αγοράς και της ζήτησης επηρεάζεται πολλές φορές από κάποιες άλλες καταστάσεις και γι' αυτό υπάρχει μια αυξομοίωση στις τιμές. Θα συμπληρώσω μόνο αν έχω λίγο χρόνο ή αν θέλετε να μου ρωτήσετε κάτι, πέστε μου και μετά να συμπληρώσω. Εγώ θέλω να ρωτήσω, κύριε Πολιτιάδη, αυτό που λέγαμε παλαιότερα σε δημοτικά συμβούλια και στην προηγούμενη δημοτική αρχή, γιατί συμμετείχατε και μάλιστα επίσης με την ιδιότητα του αντιδημάρχου οικονομικού, αλλά και σε αυτή, είναι ότι ο Δήμος Κομωτινής είχε αποθεματικό, είχε χρήματα στα ταμεία του και μάλιστα τότε σας είχε κατηγορήσει η αντιπολίτευση ότι δεν τα ξοδέψατε για περισσότερες παρεμβάσεις. Χρειάστηκαν αυτά τα χρήματα τώρα που ήρθαμε σε μια όχι απλά δύσκολη οικονομική συγκυρία, σε μια περίγραπτη οικονομικά συγκυρία. Βάλατε δηλαδή το χέρι στο ταμείο του Δήμου για να βοηθήσετε ή κάποιες ομάδες ή να κάνετε παρεμβάσεις? Υπήρξαν αυτές οι επιχορηγήσεις που σας βοήθησαν? Επειδή το χρήμα είναι αυτό το οποίο κινεί όλες τις διαδικασίες, θέλω να πω το εξής. Στο Δήμο, μετά αυτό το αποθεματικό το οποίο είχε δημιουργηθεί, μάλλον ταμιακό διαθέσιμο είναι, όχι αποθεματικό. Αποθεματικά είναι με την οικονομική την έννοια του όρου ότι τα κρατάω στην άκρη και όταν θα μου δοθεί μια ευκαιρία να επενδύσω, να κάνω κλπ. Οικονομικός όρος για επιχειρήσεις. Εμείς είχαμε ταμιακά διαθέσιμα γύρω στα 8.000. Αυτό έγινε βέβαια ήταν αποτέλεσμα μιας συνετής και προγραμματισμένης και μακροχρόνιας τέτοιας έτσι, μακροχρόνιου σχεδιασμού που είχαμε κάνει. Είχαμε μαζέψει αυτά τα χρήματα. Πληρώσαμε όλους όσους χρωστούσαμε, ό,τι είχαμε παραλάβει. Να μην σας κουράζω, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Αυτό λοιπόν μας δίνει μια άνεση και έτσι λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση, παρόλο που είχαμε έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις λόγω κορονοϊού από το κράτος, συμπληρώσαμε όμως αυτά τα χρήματα με δικά μας διαθέσιμα, κάναμε περισσότερες απολυμάσεις, κάναμε όλου του Δήμου, όλους τους οικισμούς του Δήμου και τους οικισμούς στα χωριά, πήραμε περισσότερο υλικό για να προστατεύσουμε και τους συνδημότες μας και τους υπαλλήλους. Να πω ότι αυτή τη στιγμή όποιος έρχεται μέσα στο Δήμο για συναλλαγή, του δίνουμε εμείς μάσκα, έχουμε τα πάντα, δηλαδή όσα χρειάζονται και τέτοια. Αυτό λοιπόν η άνεση που μας έδωσε, βέβαια μέσα σε λογικά επίπεδα και χωρίς να φεύγουν από σπατάλη και τέτοια, προσπαθούμε και τους υπαλλήλους να κάνουμε να αισθάνονται, που λένε, όσο δυνατόν πιο σίγουροι, αλλά και τους συναλλασσόμενους. Αυτό λοιπόν συμπλήρωσε τα διαθέσιμα του κράτους, τις κρατικές επιχορηγήσεις και είμαστε και έτοιμοι, ώστε αναλόγω με την εξέλιξη αυτής της κατάστασης, είμαστε έτοιμοι, αν χρειαστεί, και να πάρουμε καινούργια μέτρα που θα έχουν βέβαια και οικονομικό αντίκτυπο. Πολύ ωραία. Εμείς ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, κύριε Πολιτιάδη. Mm-hmm. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε και στην πορεία του καλοκαιριού για το πώς εξελίσσονται τα οικονομικά σας. Ναι, αν έχετε λίγο χρόνο, να πω ότι σήμερα ολοκληρώνουμε και γιατί είναι μια είδηση η οποία βγαίνει πρώτη φορά στον αέρα. Σήμερα ολοκληρώνουμε τη διαδικασία με την Οικονομική Επιτροπή και για τα Πενκαλόους και για τα μπαράκια στην παραλία, ούτως ώστε από αύριο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν να υπογράψουν τις συμβάσεις με τα ανάλογα δικαιολογητικά και οι μένουν αυτοί που έχουν κάνει ένα πάρει ένα διαμέρισμα να εγκατασταθούν. Όλοι οι άλλοι βέβαια για τα μπαράκια να να διαμορφώσουν τους χώρους και παράλληλα προσπαθούμε έτσι με αυτή την ταχύτητα που μας διακρίνει για αυτά τα δύο τα θέματα, αλλά και γενικότερα για την ταχύτητα που μας διακρίνει, να κάνουμε τον διαγωνισμό για το ένα αδιάθετο ένα αδιάθετο μπαράκι το οποίο έχει μείνει στην περιοχή της αρρωγής, ούτως ώστε μέσα στην άλλη εβδομάδα να πούμε ότι αυτό το θέμα, τα δύο κεφάλαια αυτά έχουν κλείσει. Πολύ ωραία. Μακάρι να ολοκληρωθούν αυτά, να τα δούμε να ανοίγουν, να είστε καλά και καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να ενημερώνω. Φυσικά, φυσικά κύριε Πολιτιάδη. Γεια σας.